Για πρώτη φορά λοιπόν στο κανάλι και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο να σα το ανακοινώσω. Συνεργάζομαι με την Banggood. Η Banggood είναι ένα από τα καλύτερα καταστήματα για, για τι αγορέ από, από την Κίνα γενικότερα. που Πουλάνε τα πάντα και, τη, και το κατάστημα το είχα δείξει πολύ γρήγορα σε ένα προηγούμενο βιντεάκι μου που αφορούσε για τι αγορέ για να αποφύγει το τελωνίο από την Κίνα. Είμαι πολύ χαρούμενο που συνεργάζομαι με την Banggood. Είναι η πρώτη μα φορά που ουσιαστικά έχουμε πάρει εδώ στην Banggood γιατί μου έστειλαν αυτά τα ακουστικά που βλέπετε μπροστά σα και είναι τη Xiaomi. Είναι μια sports έκδοση των Bluetooth ακουστικών που θα τα εξηγήσουμε παρακάτω καλύτερα. Να μην τα λέω τώρα. Το Banggood, όπω είπα και πριν, είναι πλέον το καλύτερο κατάστημα. Έχει πολύ καλέ τιμέ και πολύ καλέ μεθόδου αποστολή για να γλιτώσετε τα τελωνία χωρί να σα φύγει το 20 ευρώ έτσι τη τέξη αποστολή. Οπότε πλέον σα προτείνω αυτό το κατάστημα. Είμαι στο ο και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ας πάμε και στο review. Τα ακουστικά αυτά εδώ πέρα είναι τη Xiaomi και ονομάζεται Mi Eye In-Ear Headphones Bluetooth φυσικά, γιατί όπως βλέπετε δεν συνέδεται κάπου αλλού, αλλά είναι η sports έκδοση. Δυστυχώ, όπω βλέπετε από πίσω, γράφει κινέζικα. Κάτι το οποίο αυτό μεταφράζεται ότι και μέσα εδώ υπάρχουν κινέζικα. Και με αυτό το μέσα εδώ εννοώ ότι και όταν τα ξεκινάτε τα ακουστικά και όταν κάποιο παίρνει τηλέφωνο, αυτό αρχίζει και μιλάει κινέζικα. Το εξήγησα αυτό παρακάτω. Αρχικά, όταν ανοίγουμε τη συσκευασία, βλέπουμε μέσα ότι έχει μία πάρα πολύ ωραία θηκούλα για να βάλετε τα ακουστικά σα και να προστατεύετε κάτι μεταφορά όπου και να τα έχετε. Τον φορτιστή ο οποίος είναι micro USB και αυτό λίγο με απογοήτευσε. Μέσα στο κουτί όμως έχει και άλλα πραγματάκια. Έχει έναν πολύ σύντομο οδηγό ο οποίος είναι και αυτό στα κινέζικα. Δηλαδή αν καταλάβετε καλά είναι Chinese εκπαιδευτικά αυτά. Να, εδώ είναι. Για όσους ξέρετε κινέζικα μπορεί να σας είναι χρήσιμο για μένα καθόλου. Και μέσα εδώ έχει για τις αλλαγές σας στα ear tips. Όπως σας βολεύει αν σας βολεύει να τα αλλάξετε από τα εργοστησιακά. Εγώ δεν τα άλλαξα, άφησα τα εργοστησιακά, δηλαδή αυτά που ήρθαν πάνω στα ακουστικά και με βολεύουν μια χαρά. Βλέπετε ο σχεδιασμό των uh, headphones είναι πάρα πάρα πολύ ωραίος. Είναι πολύ sport και designato. Καταρχάς δεν είναι με κάτι παράξενα έτσι που είναι μόνο στα αυτιά και θα, και σας πέσουν και θα τα χάσετε όπως τα Apple τα αντίστοιχα. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει και το αντίστοιχο γατζάκι για να πιάνει την μπλούζα σα, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Εδώ πέρα πιθανόν το βρίσκεται και η μπαταρία. Έχουμε μικρόφωνο το οποίο μα βοηθάει στι κλήσει μα. Volume up, volume up, volume up από εδώ συγγνώμη, και από εδώ volume down. Και από εδώ τα ξεκινάμε πατώντα δηλαδή το κεντρικό κουμπάκι. Δυστυχώ όμω όταν τα ξεκινάμε θα... θα ακούσουμε αυτή εδώ πέρα την φωνούλα. Δυστυχώ, όταν τα ανοίγουμε αυτά τα ακουστικά, ακούγεται μάλλον το Καλωσορίσατε στα Κινέζικα, και γενικότερα όταν σα παίρνει κάποιο τηλέφωνο, αρχίζει και διαβάζει τον αριθμό του στα Κινέζικα. Δηλαδή, το 6 θα τα πει στα Κινέζικα, το Καλωσορίσατε στα Κινέζικα, το Αντίο στα Κινέζικα, το Ότι δεν έχετε μπαταρία στα Κινέζικα. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να μάθετε Κινέζικα κι εσεί. Δυστυχώ, δεν υπάρχουν αγγλική έκδοση αυτών των ακουστικών αλλά είναι πολύ καλά και σίγουρα δεν θα σα επηρεάσουν καθόλου. Εγώ, για παράδειγμα, δεν έχω κανένα θέμα με τα κινέζικα. Όχι ότι τα ξέρω, δεν τα ξέρω. Αλλά μ, δεν με επηρεάζουν στο να ακούω μουσική ή να καταλάβω πότε τελειώνει η μπαταρία. Γιατί από την μπαταρία μπορώ να τη βλέπω π.χ. μέσα από το κινητό, το οποίο δεν έχω κανένα θέμα και αυτό να το ανοίγω να βλέπω την μπαταρία. Τέλο πάντων, τα ακουστικά αυτά έχουν εξαιρετική ποιότητα ήχου. Έχουν πολύ καλό noise cancellation αλλά και φυσικά λόγω εδώ πέρα του ear tips που προσαρμόζονται τον άλλο στα αυτιά δεν ακούγεται τίποτα απ' έξω, όσο χαμηλά ή όσο δυνατά και αν το βάλετε. Εμένα που μου μιλούσαν με αυτά ακουστικά δεν πήρα χαμπάρι και το είχα περίπου στο 60% του volume, οπότε θα σας εκπλήξουν πάρα πολύ. Η αυτονομία του τώρα είναι λίγο 50-50, ανάλογα πως σας πετύχει. Άμα τα ακουστικά συνέχεια στο full, μην περιμένετε πάνω από 2,5 ώρες χρήσης συνεχόμενης. Α, αλλά αν τα έχετε περίπου στο 50%, το volume εννοώ πάντα, την ένταση, μπορεί να περιμένετε και περίπου στις 4,5 με 5 ώρες χρήσης. Άλλο stand-by, άλλο χρήση. Χρήση εννοώ να έχετε συνέχεια τη μουσική ανοιχτή. Εγώ το έχω δοκιμάσει πάρα πολλέ φορές και μου έχουν βγάλει από 3,5 έως και 5 ώρες λειτουργίας. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για Bluetooth ακουστικά. Καλύτερο ακόμα και από αυτά τα blondeo που είχα δείξει λίγου μήνε πριν. Για να συνδέσετε τα ακουστικά αυτά με το κινητό σα, πολύ απλά πατάτε το στρόγγυλο κουμπάκι που έχει εδώ πέρα, μέχρι να ανάψει το λαμπάκι. Και αμέσω μετά ανοίγετε το bluetooth και θα φανεί η συσκευή, όπω βλέπετε εδώ πέρα, με κινέζικα και στο τέλο mini. Δεν γνωρίζω περί τίνο πρόκειται το mini, αλλά αφού συνδέεται, εμένα μου αρκεί. Στην περίπτωσή μα που έχουμε σαν όμοιη συσκευή αλλά και σε πολλές άλλες συσκευές όπως το Huawei έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε το 100% την μπαταρία τη διαθέσιμη των ακουστικών όπως βλέπουμε εδώ πέρα πάνω το, το αντίστοιχο σημαδάκι το οποίο όταν είναι γεμισμένο είναι 100% και όταν αδειάζει αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά είναι πολύ βολικό γιατί αρχίζει και καταλαβαίνει πότε τελειώνει η μπαταρία και πότε πρέπει να φροντίσει. Φυσικά, αν η μπαταρία τελειώνει, θα αρχίζει να βοσβήνει και το κόκκινο λαμπάκι που εδώ πέρα, όπω είδατε στην αρχή, ήταν άσπρο. Το θαλαβοζό είναι κόκκινο και σημαίνει πω το έμεινε μπαταρία. Επίση θα σα το πήξει στα κινέζικα. Πράγμα που δεν κατάλαβα τι μου έλεγε εκείνη τη στιγμή, αλλά κατάλαβα από το λεντάκι. Τα ακουστικά αυτά μένουν πολύ καλά στα αυτιά, δηλαδή δεν θα πέσουν ακόμα και αν τρέχετε. Το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι για μένα πάρα πολύ βολικό. Όχι γιατί τρέχω, αλλά περπατάω. Και πολλά ακουστικά μου πέφτουν ενώ περπατάω. Οπότε αυτά εδώ πέρα, παρόλο που δεν έχουν καλώδια να συνδέονται στο κινητό και να μένουν κάπω σταθερά, είναι αρκετά βολικά. Επιπλέον, η ποιότητα κατασκευή είναι αρκετά καλή. Βέβαια, δεν θα μείνω πολύ στο ότι είναι κατασκευασμένο από πλαστικό και δεν είναι καν flat για να μην μπερδεύονται. Αλλά στο γεγονό ότι έχει αυτό εδώ πέρα το Όχι, κλειψάκι, κάτι σαν γατζάκι είναι που κολλάει στην πλούζα σα και βολεύει πάρα πολύ. Επίση, έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε κλήσει αλλά και να μιλήσετε κανονικά από αυτά τα ακουστικά χωρί κανένα πρόβλημα εγώ που μίλησα, δεν κατάλαβα κάποια διαφορά από ό,τι θα καταλάβαινα με το κινητό, αλλά και ούτε ο χρήστη στην άλλη γραμμή κατάλαβε κάποια διαφορά. Οπότε είναι αρκετά καλά, παρόλο που το ακουστικό μπορεί να είναι λίγο, το μικρόφωνο μπορεί να είναι λίγο πιο μακρύ από ό,τι θα ήταν το κινητό. Σύμφωνα με τη Xiaomi, την μπαταρία που έχουν αυτά τα ακουστικά είναι στα 80 mAh και η φόρτισή τους γίνεται όπως είπα και πιο πριν μέσω micro USB. Δυστυχώς λίγο θα σας παιδέψει να βγάλετε την προστασία για να έχετε πρόσβαση στη micro USB εδώ πέρα αλλά είναι για το waterproof που υπάρχει το οποίο θα πούμε αργότερα τι σημαίνει δυστυχώς αργεί να φορτίσει το... αργούν να φορτίσουν τα ακουστικά παρόλο που είναι 80 80mAh η μπαταρία η Xiaomi το έχει εμποδίσει τα το... το... έχουν εμποδίσει αυτά τα ακουστικά από το να φορτίζουν κανονικά και γρήγορα και είναι μέχρι τα 200 μιλαμπερό παράγμα που σημαίνει ότι θα πάρουν περίπου 45 λεπτά να φορτίσουν από το 0% -100. Τώρα όσον αφορά την αδιαβροχοποίηση έχουν IP4, δηλαδή είναι splash proof ή sweat proof αλλιώ. Κάτι το οποίο δεν σημαίνει ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε κανονικά σε κάποιο μπάνιο, αλλά κάπου εκεί που βρέχει μπορείτε να τα έχετε κανονικά ή ενώ υδρώνονται και τρέχετε π.χ. να τα έχετε πάλι κανονικά πάνω σας. Ευτυχώ τα ακουστικά αυτά κάθεται πολύ καλά στα αυτιά σας λόγω του εργονομικού σχεδιασμού τους. Δηλαδή βάζετε το ακουστικό στο αυτί σας εδώ και πιάνει από πίσω το αυτί. Με αποτέλεσμα, όσο και να κουνιέστε, δεν πρόκειται να πέσει καθόλου εύκολα. Δείτε τι εννοώ. Τα ακουστικά, όπω βλέπετε, δεν πρόκειται να πέσουν, όσο και να τα κουνάω, γιατί πολύ απλά πιάνω πολύ καλά στο αυτί μου και σε όλα τα αυτιά. Δεν νομίζω δηλαδή να υπάρχει κάποια διαφορά, γιατί είναι πολύ εύκαμπτα. Τα ακουστικά αυτά τα έχω περίπου μία μισή εβδομάδα και είμαι πάρα, πάρα πολύ ευχαριστημένο. Έχω αντικαταστήσει κάθε άλλο ακουστικό που υπάρχει και πράγμα που με βοήθησε σε αυτό είναι και αυτή εδώ περιθυκούλα, η οποία έρχεται μαζί με τα ακουστικά. Μα επιτρέπει να αποθηκεύουμε τα ακουστικά μα χωρί να φοβόμαστε αν θα κοπούν ή όχι. Πράγμα το οποίο δεν νομίζω να το κάνουν και πολλέ εταιρείε αυτό. Αλλά και να το κάνουν, αυτό εδώ πέρα είναι πολύ καλό. Είναι λίγο σκληρή παραπάνω από όσο θα έπρεπε, αλλά προστατεύει. Η αυτονομία του, όπω είπα και πριν, είναι εξαιρετική. Παρόλο που η μπαταρία του είναι 80 mAh. Υπάρχει και έκδοση που έχει στα 110 mAh ή 120, mAh, καλά, και εκεί πέρα αυτά έχουν μεγαλύτερη αυτονομία, αλλά έχουν και κάποιε λειτουργίε παραπάνω, οι οποίε δεν τι θεωρώ χρήσιμε. Τα ακουστικά αυτά πηγαίνουν περίπου στα 30 ευρώ από το Banggood. Links κάτω στο description, όπω και links κάτω στο description για πολλά άλλα αντικείμενα από το Banggood που μπορείτε να αγοράσετε και να υποστηρίξετε το κανάλι μου. Και είμαι σίγουρο πω θα μείνετε ικανοποιημένοι αν τα αγοράσετε. Πόσο μάλλον που είναι Xiaomi και είναι Καλά, είναι ποιοτικά καλά. Δεν θα σας απογοητεύσουν. Δεν είναι κάποια κινέζικα η οποία θα χαλάσει τον πρώτο μήνα. Αυτό είναι το σύντομο review. Προσπάθησα να το κρατήσω όσο πιο απλό και σύντομο γίνεται. Κάντε like, κάντε comment με οποιαδήποτε απορία και εννοείται να subscribe. Ως την πρώτη φορά, τα λέμε!